Γεια yes, σα, φίλοι και φίλε. Είμαι ο Κώστα και η Disney πέφτει. Πέφτει πολύ. Και σε αυτό το σημείο, όλοι σκεφτόμαστε, είναι καλή ευκαιρία για να αγοράσω. ή και για κάποιον που ήδη έχει μετοχέ τη, μήπω πρέπει να πουλήσω. Αυτό ακριβώ το δίλημα θα λύσουμε σήμερα. Γιατί τα αποτελέσματα τριμήνου τη αυτή την εβδομάδα δεν ικανοποίησαν καθόλου τους επενδυτέ. Με αποτέλεσμα να δούμε την Disney να πέφτει κατά σχεδόν 10% την ίδια ημέρα, δηλαδή την Τρίτη. Ενώ για την εβδομάδα την είδαμε να κλείνει στο πλήν 8,2%. Οπότε, α μην χάνουμε άλλο χρόνο και α περάσουμε στο τι ακριβώ κέρδη έκανε, το αν είναι καλά ή κακά και φυσικά το γιατί αντέδρασαν τόσο απεσιόδοξοι επενδυτέ. Ε, και θα την αναλύσουμε και λιγάκι. Let's, okay, let's go! Πριν ξεκινήσουμε όμω, αν ψάχνετε την καταλληλότερη και ασφαλέστερη χρηματιστηριακή και έξω, έχω την καλύτερη επιλογή. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη Freedom24 μέσα από το link της περιγραφής και να υποφεληθείτε όλες τις δυνατότητες και προσφορές που μας δίνει. Σύντομα ότι μας στηρίζετε εντελώς δωρεάν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μην ξεχάσετε να ρίξετε ένα like και να κάνετε ένα σχόλιο. Βοηθάει απίστευτα με τον αλγόριθμο του YouTube. Επίση, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε μου νέο βίντεο εδώ στου FGs. Disclaimer: Δεν είμαι οικονομικό ή επενδυτικό σύμβουλο. Ό,τι λέω είναι η άποψή μου και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Μιλήστε καλύτερα με έναν ειδικό. Για αρχή θέλω να πω πως τα κέρδη της Disney δεν ήταν τόσο χάλια Και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν τη τεράστια πτώση που είδαμε Πάμε να δούμε τι ακριβώς εννοώ Α ξεκινήσουμε από τα έσοδα τη εταιρεία. Για το δεύτερο τρίμηνο του 24 η Disney ανακοίνωσε έσοδα 22,8 δι δολάρια. Και αυτά μπορεί να ήταν λιγότερα κατά 50 εκατομμύρια από τι προβλέψει των αναλυτών, αλλά ήταν επίση και υψηλότερα κατά 1,5% από το ίδιο τρίμηνο ένα χρόνο πριν. Στην ουσία, μπορεί να μην έπιασαν τι προβλέψει των αναλυτών, αλλά και πάλι ήταν αυξημένα. Και αυτό το τονίζω γιατί ήταν ένα από του κύριου λόγου που έριξε τόσο πολύ τη μετοχή. Τα κέρδη αναμετοχή, από την άλλη, ήταν μόνο θετικά. Αν ήλθαν στα 1,2%. 21 δολάρια, αυξημένα δηλαδή πάνω από 10% από τα 0,93 δολάρια που είχε το ίδιο τρίμηνο ένα χρόνο πριν. Επίσης ξεπέρασε και τις προβλέψεις των αναλυτών για 1,11 δολάρια, δηλαδή τα κέρδη ήταν πολύ δυνατά. Επίσης καθόλου άσχημο δεν ήταν και το ότι το χρέος της εταιρεία μειώθηκε στα 46 δις αυτό το τρίμηνο από τα 48 δις ενός χρόνου πριν. Και αυτό ενώ προχώρησε και τι επαναγορέ μετοχών που είχε ανακοινώσει στην αρχή του χρόνου. Συγκεκριμένα από τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε επαναγορέ μετοχών μέχρι τη λήξη του 2024, η Disney επαναγόρασε μετοχέ τη αξία του 1 δι δολαρίων αυτό το τρίμηνο. Καθόλου άσχημα, έτσι. Καθόλου όμω. Ακόμα και οι μηνιαίοι συνδρομητέ του Disney Plus αυξήθηκαν στου 153 εκατομμύριου χρήστε. Το οποίο 153 ξεπέρασε και τι προβλέψει των αναλυτών. Επομένω, σχεδόν όλα τα νέα είναι μια χαρά. Και αύξηση και κερδών είδαμε, και χαμηλότερο χρέος είδαμε, και επαναγορές μετοχών είδαμε, και μια προσδόκητη αύξηση συνδρομητών είδαμε. Καλά, οκ, okay, μπορεί τα έσοδα βέβαια να έπεσαν λίγο έξω από τις προβλέψεις, αλλά και πάλι ήταν αυξημένα σε σχέση με πέρσι. Επομένως, γιατί τόσο μεγάλη πτώση, 9,5%? Ένας από τους λόγους μέχρι έναν βαθμό ήταν, όπω είπαμε και πριν, ότι τα έσοδα δεν έπιασαν τις προσδοκίε των αναλυτών. Αλλά οι λόγοι που έπαιξαν κύριο ρόλο ήταν οι μελλοντικέ προβλέψει τη εταιρεία. Και με αυτό εννοώ ότι οι επενδυτέ ανησύχησαν περισσότερο για τι δραστηριότητε ροή τη εταιρεία. Streaming δηλαδή. Συγκεκριμένα, αν και αυτό το τρίμηνο πήγε καλά και παραλίγο να περάσει σε κερδοφορία, η Disney επιβεβαίωσε ότι πλέον περιμένει οι δραστηριότητε ροή τη να γίνουν κερδοφόρε στο οικονομικό έτο 2025. Επίση, δεν άρεσε στου επενδυτέ ότι το τρίτο τρίμηνο για την εταιρεία θα είναι μια αρκετά αδύναμη περίοδο με έναν αργό ρυθμό νέων ταινιών. Και εδώ να λέμε και την αλήθεια, όντω είναι κάπω ανησυχητικό το ότι οι streaming δραστηριότητε τη αργούν να είναι ακόμα κερδοφόρε. Παρ' όλα αυτά, όπω είδαμε, η εταιρεία ανακοίνωσε καλά αποτελέσματα. Α, και ένα ακόμα δυνατό σημείο που δεν αναφέραμε πριν είναι το Free Cash Flow, το οποίο αυξήθηκε πολύ και ω προ το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και ω προ το ίδιο τρίμηνο ενό χρόνου πριν, στα 2,4 δις δολάρια. Άρα, αξίζει να επενδύσει κανεί τώρα στη πτώση τη μετοχής Σύμφωνα με το DCF μου, ναι. Όπω βλέπουμε, το fair value για τη Disney μου βγαίνει στα 111,38 δολάρια. Που σημαίνει ότι είναι υποτιμένη αυτή τη στιγμή, μια και η μετοχή τη βρίσκεται στα 105 δολάρια. Πιο φθηνά. Πέρα όμω του DCF, πρέπει να σχολιάσουμε και την παρακάτω εικόνα. Εδώ έχουμε τη τιμή τη μετοχή μα και εδώ το free cash flow. Όπω ξέρουμε, συνήθω η τιμή μια μετοχή ακολουθεί μετά από λίγο την πορεία του free cash flow. Πράγμα που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συμβαίνει και 100% αφού βλέπουμε αυτό το αρκετό κενό που υπάρχει. Για να καταλάβετε βασικά, για την Disney από το 19 και μετά η τιμή τη μετοχή ακολουθεί αρκετά διαφορετική πορεία από το free cash flow. Τώρα τελευταία φαίνεται να πάει να ψηλοστρώσει. Και με βάση τι εκτιμήσει για τα επόμενα χρόνια, μέχρι δηλαδή το 2026, βλέπουμε πω το free cash flow θα είναι αρκετά αυξημένο. Άρα θα πρέπει να το ακολουθήσει και η τιμή τη μετοχή. Κλείνοντα έτσι και άλλο και το κενό. Αυτά λοιπόν. Σήμερα είδαμε μια Disney που ενώ ανέφερε καλά αποτελέσματα, η μετοχή τη έπεσε πάρα πολύ. Και αυτό συνέβη λόγω των ανακοινώσεων που έκανε για κάποιε μελλοντικέ τη εκτιμήσει. Και εφόσον η αγορά προεξοφλεί γεγονότα, καταστάσει ή αποτελέσματα, γενικά το οτιδήποτε το προεξοφλεί, ε, άρχισε να πουλάει τη μετοχή. Οπότε σε αυτό το σημείο για εμένα και για όποιον άλλον θέλει να αγοράσει Disney, τώρα που πέφτει στι εκτόσει τη. Είναι μια καλή ευκαιρία. Προσωπικά αποτελεί τη τρίτη θέση του χαρτοφυλακίου μου και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό. Όποιο λοιπόν θέλει να επενδύσει στην Disney, αυτή είναι φυσικά διαθέσιμη στη Φιλιντονικό 4. Και κάνοντα λογαριασμό μέσα από το link τη περιγραφή, μπορούμε να κερδίσουμε μια δωρεάν μετοχή αν είμαστε άνω των 25 χρονών. Και για όποιον δεν γνωρίζει, η διαδικασία αγορά είναι πραγματικά πανεύκολη. Κάνουμε λογαριασμό στη Φιλιντονικό 4 μέσα από το link τη περιγραφή. Πάμε στι κατηγορία εναλλαγέ, γράφουμε Dis, πατάμε αγορά, και να την Disney είναι πλέον δικιά μα. Αν σα βοήθησε αυτό το βίντεο, αφήστε μου ένα like, ένα subscribe, τυπίστε το καμπανάκι και πείτε μου και τη γνώμη σα στα σχόλια. Πραγματικά όλα αυτά με βοηθάνε απίστευτα. Αυτά από εμένα, ευχαριστώ με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά.